Λοιπόν, δεν είναι και ακούσα. Θεοδόσης παρών, Βάμβο Κασαμανλήν απών, Βιδάλης Νικόλαος απών, Θεοδωράκη Διαμαντής παρών, Αδάμης Βασίλης παρών, Γιαννήσης Δημήτρης παρών, Βάλλας Ελευθέριος απών, Στεφάνου Νικόλαος. Ο Στεφάνου έρχεται, ο Στεφάνου έχει πει τη φάση. Στεφάνου Νικόλαος απών, Βαγγέλας Ιωάννης απών, Τινιακός Δημήτρης απών. Πού να πάει καλά. Δεν είναι και οδηγεί. Τρανάκος Γιώργιος παρών, Τσαούσης παρών, Μουστάκας Νικόλαος παρών. Πού είναι ο Μουστάκας. Μουστάκας. Εδώ είναι. Παρών. Έλα μέσα. Μακρύ Αθηνά παρών, Δυτικός Μουστισέ παρών, Ομάη Ερονίκη παρών, Αντώνογλου παρών, Σωμάς Γιώργος παρών, Καβράκης παρών, Ομάη Ιουτασούλα παρών. Από πίσω, πάμε. Λέω μόνο τους παρόντες. Αστράς Αριστοτέλης. Πέτσας Πέτρος. Αστράς Χρήστος, Κωνσταντής Νικόλαος, Τρινήμας Ανδρέας, είναι κανείς από τους τοπικούς. Του Κορθίου, του Πρόεδρος. Και του Κορθίου, ο Αντιπρόεδρος. Του Κορθίου. Κορθίου και όλου του Κορθίου. Πέρα και τελειώσω. Το πρώτο θέμα θεωρείται κατ' επίγον να συζητηθεί, διότι η Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, είναι παγκόσμια ημέρα βουνών και θα πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις υπέρ προστασίας της φύσης πανελλαδικά. Το πρώτο θέμα αφορά τις ανεμογεννήτριες. Καλημέρα σε όλους. Εγώ και ένα και θα ήθελα πάλι να πω για άλλη μια φορά και να τονίσω ότι τα έκτακτα δημοτικά συμβούλια έχουν γίνει είναι περισσότερα από τα τακτικά. Αυτό δεν είναι μια συνήθις πρακτική και συνήθις η διαδικασία φαντάζομαι σε όλους τους Δήμους. Να ερχόμαστε σε έκτακτα δημοτικά συμβούλια, καταλαβαίνετε και την ανθρωπογεωγραφία του νησιού, αλλά κυρίως ότι και αρκετοί δημοτικοί συμβούλοι είναι και εκτός νησιού για να παραστούν και το βιώνουν την τελευταία στιγμή. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα δημοκρατίας, κάτι. Για να το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε συνεχώς. Έτσι εξηγείτε. Λοιπόν, θα μπορούσατε από όλα αυτά τα θέματα που μας φέρνετε, αν ήταν κάποιο κατεπίδο, να βρίσκαμε έναν τρόπο, έστω και τηλεφωνικά, να βρίσκαμε μια λύση για να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι να φεύγουν από τις δουλειές τους, εκτός αν δεν θέλουμε τη συμμετοχή όλων των δημοτικών συμβούλων, για να γίνεται μια ουσιαστική διαβούλευση γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά τα έκτακτα συμβούλια δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όταν τα θέματα αυτά μπορούσαν να μην είναι έκτακτα. Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο θέμα, θεωρώ ότι η περιφέρεια πρέπει να πω, μέσα αν θυμάμαι καλά, 25-26 Νοεμβρίου, που σημαίνει περίπου 15 μέρες πριν. Ξέραμε όλοι ότι σήμερα είναι αυτή η γιορτή, αν θέλουμε να το συνδυάσουμε έτσι. Και ξέραμε όλοι ότι θα συζητήσουμε στο Γαύριο το θέμα της ανεμογεννήτριας. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα έπρεπε να έχει έρθει με ένα τακτικό συμβούλιο σήμερα, αλλά με μια πρόσκληση που να έχει βγει από την Παρασκευή. Ένα τακτικό συμβούλιο από τη Δευτέρα, από το Σάββατο, αν δεν προλαβαίνει την Παρασκευή. Αυτή η έννοια του κατεπήγοντος για θέματα τα οποία δεν είναι κατεπήγοντα μας ξεπερνάει. Στην παραμονή στέλνεται μία πρόσκληση για κατεπήγον, μας ξεπερνάει. Διότι συνέχεια. Εγώ δεν ηρωνεύομαι επαρχή, δεν ηρωνεύομαι. Εγώ μου και εδώ στον χώρο αυτό δεν πρέπει να ηρωνευόμαστε. Να κάνουμε ένα διάλογο αντιπροσωπευτικό. Μήπως και γίνουμε καλύτεροι. Μήπως και γίνουμε καλύτεροι. Θεωρώ λοιπόν. Αυτό βέβαια από την τακτική θα τους ανακοινώσεις το πώς θέλετε να είναι καλύτεροι, αλλά προχωρήσαμε να τελειώνουμε. Μην το παίρνεις προσωπικά. Μην το παίρνεις προσωπικά. Τα παίρνεις προσωπικά όλα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι μια και ήρθαμε φυσικά και είμαστε και περισσότεροι από τη συμπολίτευση, έχετε πιο πολλές απουσίες από ότι εμείς, αλλά τέλος πάντων, μια λοιπόν και ήρθαμε να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά μπορούσε κάλλιστα να έχει έρθει σαν τακτικό θέμα σε ένα τακτικό συμβούλιο. Είναι τρομερό αυτό που βιώνουμε σαν Δημοτική Αρχή αυτή την περίοδο. Ό,τι και να γίνει, ακόμη και στο φαινόμενο Κορθίου που ήταν όλες οι αποφάσεις ομόφωνες, πρέπει να διαφοροποιηθούμε. Θα κάνω μια έκκληση για το σοβαρό θέμα των ανοιγητριών και το σοβαρό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα πείσουμε όλο αυτό το πεδίο μετά να βγάλουμε τον πόνο μας και να τσακωθούμε. Προκαλώ εγώ ανταποκρίνεις εσείς, προκαλείτε εσείς ανταποκρίνεστε εμείς, αλλά αυτό τουλάχιστον αυτά τα δύο θέματα. Θα κάνω έκκληση να επιδείξουμε το μέγιστο δυνατό της πραγματικής μας διάθεσης. Εγώ, Θεοδόση, παρόλο που ασχολούμαι με τις ανεμογεννήτριες ως περιφερειακός σύμβουλος αρκετά χρόνια, δεν ήξερα ότι με αφορμή τη σημερινή ημέρα, την Κυριακή έμαθατε, σαν ότι η ημέρα σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα.
εορτής για τα βουνά και ότι έχει οργανωθεί μία πανελλήνια αντίδραση της Θερμογεννήτης και δεν επιθυμούσα αυτή η αδράνεια που έχει επιδείξει το νησί μας σε αυτό το σοβαρό θέμα όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που είμαστε από τους πρώτα βαλόμενους της άτακτης χωροθέτησης αιωλικών πάρκων και ιδίως βιομηχανικών πάρκων. Και επειδή δεν πίστευα ότι αυτό που άκουσα την Κυριακή στην εκδήλωση, ότι θα κάνουμε καμία διαδήλωση για να μαζευτεί κόσμος, συμβολικά με αφορμή αυτό έκανα την έκδοση συνεδρίαση τη μέρα αυτή. Αλλιώς με πώς να το έκανα την Παρασκευή και να δω πρακτικά. Επίσης, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει στις 17 του μηνός, 7.30 ώρα το απόγευμα, θα σας έρθει πρόσκληση, που θα έχει και το θέμα για τα σιλό, προσπαθώ μέσα από την, με αφορμή αυτό να αποφερτήσουμε με 2-3 θέματα ακόμα. Αν θέλετε, δεν τα ψηφίσετε, συζητάμε. Αν θέλετε, συζητάμε και, και τις ανεμογεννήτριες και τις πάμε 5 μέρες στην Αττική. Μην νομίζετε ότι βρήκατε ατυχές παράδειγμα, κύριε Καπάκη, να δείξετε το θέμα των έκδοτων συμβουλίων. Και παρακαλώ, σε θέματα όπως είναι ο δωματοποιητής, η διαχείριση των απορριμμάτων και οι ανεμογεννήτριες, τουλάχιστον να μην μείνουμε στο τυπικό. Το επαναλαμβάνω ότι η σημερινή μέρα προέκυψε γιατί έπρεπε να τη συνδέσουμε τη σημερινή μέρα και να φανεί ότι οι άνδρες αντιδράζουν το θέμα. Και κανένα άλλο λόγο δεν θα έκανε. Στη βάση πραγματικά τη έκκληση που κάνει ο Δήμαρχος για συνένεση, στην έκκληση που κάνει για να έχουν τουλάχιστον στα βασικά, στα διαδικαστικά, μία κοινή προσέγγιση, θα ήθελα και εγώ να ξαναθέσω κάτι. Το έχω θέσει στον Δήμαρχο και κατηδία, το έχω γράψει ας πούμε και δημόσια. Η ώρα είναι πραγματικά δύσκολη. Αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι μία ώρα που εργαζόμαστε, επειδή ξέρω ότι ο Δήμαρχος θέλει την παρουσία των νέων ανθρώπων, θεωρώ ότι αυτή η ώρα ουσιαστικά, εγώ τουλάχιστον προσωπικά να το πω, χρειάζεται να φύγω από το χώρο εργασία. Δεν είναι ότι λέω κάτι για την ημέρα, δηλαδή θα μπορούσε και σήμερα να είναι, τουλάχιστον να ήταν στις 6 ώρες το απόγευμα. Είναι η εκδήλωση του χώρου, γι' αυτό. Γι' αυτό. Και έπρεπε να γίνει αυτή τη μέρα. Αλλιώς το έχω σεβαστεί να το συζητήσει. Ωραία, αυτό. Άρα δεν είναι θέμα, να μην κλάβω γιατί πραγματικά είναι. Αλλά 6 ώρα έχουμε ξεκινήσει το κόρτι, δεν πάω καλά. Άρα υπάρχει μια βάση, έτσι. Αυτό. Ωραία. Γιατί είδαμε ότι στο κόρτι όλοι καλωσορίσαμε την πρωτοβουλία, να είναι πολίτες κοντά μας και εκτός είναι απαγορευτικό για ανθρώπους που εργάζονται και για τους πολίτες. Η επόμενη προγραμματισμένη που είναι για το Σιλό πάει 7.30 ώρα το απόγευμα να προλάβουμε το καράβι να έχουν κάποιοι που είναι έτοιμοι. Αλλά η ώρα για να κάνετε τις εκδηλώσεις του κόρτι για να προλαγγέσετε τη μέρα. Γι' αυτό. Δήμαρχε, εγώ δεν μίλησα για το έκδοτο του συνεδρίου. Γιατί είπα ότι είναι ατυχή να το θέσω εκ τώρα. Αν προσέξατε και την παρακολουθήσατε, δηλαδή, αυτό έρχεται σωρευτικά με τα άλλα έκδοτα. Αυτή η λογική των εκτάκτων θα πρέπει πραγματικά και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να περιοριστεί. Δεν λέω όταν πρέπει να γίνει έκδοτο. Δυστυχώς όμως γίνονται έκδοτα πάρα πολλά. Έχουν ξεπεράσει τα έκδοτα. Μετρήστε τα και θα δείτε. Τρία είναι δύο ανεμογεννήτριες και ένα για το φιλόδοξο. Πόσα είναι, τρία μόνο, τρία. Πολύ περισσότερο. Μετρήστε το. Θα τα μετρήσω εγώ και θα σας τα στείλω. Πολύ περισσότερο. Το ιδέα που στην διάθεσή σας. Πάμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό επειδή σωρευτικά δεν είπε μιλήσαμε τη σημασιολογία που θα τα δώσουμε. Γι' αυτό είμαστε και εδώ, κύριε Καπάκη, να το σχολείο. Ένα Δημήτρη, δεν υπάρχει κανένα πόνο για να συζητάμε κάποια πράγματα, ειδικά εδώ μέσα. Εδώ μέσα απλά λέμε την άποψή μας βάσει αυτό που πιστεύουμε. Άρα λοιπόν θα έλεγα, στο ξαναλέω, η απόφαση της περιφέρειας, την οποία δεν την έμαθα αμέσως, για κάποιο λόγο δεν είχα ενημέρωση, ούτε ίσως να έτυχε να το μάθω, που βγήκε στις 26 Νοεμβρίου, θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η απόφαση είναι τόσο σημαντική για μας και για τα υπόλοιπα νησιά φυσικά, που θα έπρεπε την επόμενη ημέρα να συγκαλέσεις έκτακτο. Για να συντονιστούμε μαζί με την περιφέρεια σε αυτή τη μεγάλη απόφαση, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική απόφαση και μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα έπρεπε λοιπόν την επόμενη ημέρα να πάρουμε μια έκτακτη και να συμφωνήσουμε όλοι γι' αυτό. Όχι μετά από 15-20 μέρες να πούμε ότι τώρα είναι έκτακτο, επειδή σήμερα γιορτάζουμε, ας πούμε, ή να φυγιωθεί σήμερα. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος πόνος για να σου πούμε το έκτακτο είναι έκτακτο. Το θέμα είναι επί της ουσίας. Εδώ λοιπόν ένα επί της ουσίας 5 χρόνια. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν το κάνουμε τη ζωή, δεν το κάνουμε σύνδεση. Δεν το κάνουμε το παρελθόν. Αν το συζητήσουμε, θέλει να γιατί δεν το προκαλεί.
μετά λοιπόν. Μετά την κουβέντα. Ναι, ωραία. Θέλει πολύ κουβέντα και μάλλον σα κυνηγάει. Αλλά θα πω το εξή. Ότι μετά από αυτή την, όπω λέτε εσεί, πολύ σημαντική απόφαση τη περιφέρεια, δεν ήρθε κάποια πρόταση στο Σιγούρημα να το βάλουμε. Δεν σα έγινε πολύ το θέμα των αναγκητριών. Και γενικώ στο νησί δεν έγινε. Όπω είπε και ένα πολύ εύστοχο δεικτικό, θα έλεγα, άνθρωπο εχθέ, ήρθε η ώρα να ξυπνήσει το νησί. Όχι μόνο η διοίκηση των δύο μηνών. Εδώ είναι ένα νησί κοιμάται στο θέμα αυτό χρόνια. Και όχι στην ουσία, θα το πω και παρακάτω, το αν μπουν ή δεν μπουν. Το πού θα μπουν, ποιε θα μπουν και πώ θα μπουν. Γιατί υπάρχει χωροταξία σαν νησί για νοικοκυριέ και το ξέρουμε. Δεν είχαν ανάγκη περιφέρεια να κάνει μια μελέτη συνολική για τα νησιά, η οποία ποτέ δεν προχώρησε, η οποία ποτέ δεν έγινε κάτι. Φταίει σε κάτι άλλο. Φταίει σε κάτι άλλο. Δεν προχώρησε. Έχει κάποιο άλλο χωροταξία. Δεν προχώρησε. Ναι, δεν προχώρησε. Προχώρησε, δεν το ξέρετε καλά. Προχώρησε και παραπάνω. Και δεν προσπαθείτε. Το μόνο που θέλω να πω είναι στην ουσία. Ποιο είναι η χωροταξία. Λοιπόν, για να μην κάνουμε διάλογο. Θα έλεγα στις κουβέντες να μην πετάμε τις αρκετές. Την περιμέναμε στη συγκέντρωση του Γαβρίου που ευτυχώς βρεθήκαν κάποιοι άνθρωποι και την προκάλεσαν. Είχατε πει, κύριε Δήμαρχο, ότι θα την. Εδώ πήρε στην ουσία, βγαίνει το έκδοτο. Είχατε πει για τη θέση σας για τις αναμεγενήτριες, την οποία δεν μας την είπατε ποτέ, ούτε κι εσείς, ούτε και ο πρόεδρος για τις αναμεγενήτριες, ο κ. Γιάννης, πήρε θέση. Θα μας πει ποια είναι η θέση. Ψηφίζουμε ναι τώρα, αλλά σαν παρατήρηση το βάζω. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε το πρώτο θέμα, το οποίο είναι. Η λήψη για την απόφαση για το θέμα των αναμονητήρων. Ποιος θα κάνει την εισήγηση, ο Δήμαρχος. Με αφορμή όλων αυτών των αναβρασμών που υπάρχει στο νησί μας σε σχέση με την άρτακτη τοποθέτηση αναμονητήρων εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω ότι πια η κατάσταση έχει έρθει στο σημείο 0. Δεν δηλώνω ότι είμαι απέναντι στην ΣΑΠΕ και στις ανεμογεννήτριες. Δυστυχώς όμως η εφαρμογή του υπάρχουν ειδικού χωροταξικού αφήνει το σύνολο των νησιών ακάλυπτα, μη λαμβάνοντας υπόψη ούτε το μέγεθος, ούτε την κλίμακα, ούτε το τοπίο. Αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη έκταση της συνεδρίας που έρθει για την νομοδότηση σε σχέση με τα περιβαλλοντικά του αιωλικού στο Ξεροκούμπι, στο Κόρθι, είναι ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ως κοινωνία, ως νησί, με ευθύνη το ανώτατο οργάνο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και της Δημοτικής Αρχής, μία αντιπρόταση. Δυστυχώς, στην πρώτη συνεδρία στο Κόρθι το κλίμα ήταν αρκετά πιο μηδενιστικό, θα έλεγα, του στείλει να μην πει καμία. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε και δεν γίνουμε ρεαλιστές, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματική ζημιά που θα δημιουργήσει το γάζωμα από βιομηχανικές και όχι ανεμογεννήτριες. Πραγματικά δηλώνω ανήσυχος γιατί και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή αυτό που εμείς φοβόμαστε σε σχέση με το γάζωμα όλων των κορυφογραμμών κάποιοι το θεωρούν επένδυση. Σίγουρα μπορεί να γίνει αυτή η μορφή επένδυση στην Άμβρο. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν θα μπει καμία ανεμογεννήτρια. Ήδη και με ψήφιση από πολλούς παρόντες δημοτικούς συμβούλους υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις που ως κοινωνία τις έχουμε αποδεχτεί και τις θέλουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να επιτραπεί αυτό το βάζωμα. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, επειδή πραγματικά είμαστε πολύ μικροί ως μέγεθος σαν νησί, και με αφορμή
την απόφαση που πήρε η Περιφέρεια, όλα τα νησιά του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα να συνταχθούν μαζί με τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο που είναι μια επικαιροποίηση του ειδικού χωροταξικού για τα νησιά, ώστε να μπορούν να καθοριστούν οι περιοχές που μπορούν να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ. Πραγματικά θέλω να σου πω ότι είμαι ανήσυχος, γιατί και ο σημερινός Πρωθυπουργός πήγε και κοινίασε το μεγαλύτερο έργο στην περιοχή της Εύβοιας, στον Ταλοντόρο, δίπλα από εμάς. Αλλά και ο προηγούμενος υπουργός, σε μια συνάντηση που είχαμε, ο κ. Σταθάκης, ενώ θεωρητικά άκουγε τις ανησυχίες μας, διέκοψε την συνάντηση για να πάμε σε παράταση για τα αιωλικά στη Βουλή. Αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά δεν είναι, αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να έχει ούτε δημοτικές παρατάξεις, ούτε κόμματα. Πρέπει να συστρατευτούμε και να διαμορφώσουμε την πρόταση που θα, ουσιαστικά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν, κύριο Ορφανίδη, που ήταν προχθές στην συνάντηση του, Γαβρίου Ναλία, αυτά που έλεγε. Και τι... Ποιος είναι Ορφανίδης? Ο κύριος που ήταν... Ναι, ο δικηγόρος. Χριστοφορίδης. Χριστοφορίδης, που μας έδινε και το κινητό του, και το κινητό έχει. Κανένας προφανώς δεν θέλει να ζει χωρίς ρεύμα, χωρίς την πολυτέλεια που έχει αποκτήσει, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μέτρο και με σχέδιο. Και επειδή, και θα επαναλάβω κάτι που δεν άρεσε και στον κύριο Σουσού την προηγούμενη φορά, το νησί αυτό είχε κάνει μια προσπάθεια μέσω του Δάφνη, με τον περιφερειακό πάρκο, να αποκτήσει ένα σχέδιο. Συμφωνώ, όσο το γνωρίζω, ότι δεν ήταν αυτό που αντιπροσωπεύει το νησί. Αλλά κάποιοι είχαν εντοπίσει αρκετά έγκαιρα την ανάγκη να προκύψει ένα σχέδιο για να αποφύγουμε αυτό που βλέπουμε να έρχεται στο νησί. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ, εισηγούμε να συνταχθούμε με την περιφέρεια και με την απόφαση που έχει πάρει. Έχω ένα ενδιασμό, γιατί δεν ξέρω αν στα υπόλοιπα νησιά συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτό το νησί. Στον όρο που λέει διακοπή εργασιών, από τη στιγμή που αυτό είναι νόμιμο και από πίσω έχει ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Ιδρούσας και του Δήμου και του ενέου Δήμου της Άμβρου και νομίζω και του Δήμου Κορδίου, αλλά αυτό δεν θα είναι για μας αποτρεπτικό το να συνταχθούμε με την περιφέρεια. Θεωρώ ότι πραγματικά η κατάσταση είναι στο ΚΕΠΕΝΤΕ και πραγματικά νομίζω ότι μόνο όσο πιο πολύ μαζευτούμε σε πιο νησιών μαζί με την περιφέρεια, έχουμε και ελπίδες να εισακουστούμε. Ευχαριστώ. Είπατε να συμφωνήσουμε με την απόφαση περιφέρειας. Τι λέει η απόφαση? Να τη διαβάσουμε λοιπόν. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ζητά από την κυβέρνηση και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να ανασταλούν οι οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα αιωλικά πάρκα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή μετά από διαβούλευση χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι λοιπόν η περιφέρεια απόφαση. Που θα καταλάβει ποτέ να κάνει χωροταξικό σχέδιο. Κατάλαβα και τα λοιπά. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτήν εμείς. Το δεσμευτείτε τώρα. Ναι, και έβαλα τον προβληματισμό σε σχέση με, με τις εργασίες για τα έργα που έχουν εγκριθεί από ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει λόγο ο κ. Σουσούτης, είναι εξωματική. Συμφωνούμε με την απόφαση αυτή. Συμφωνούμε με την απόφαση αυτή της περιφέρειας. Είναι κάτι που μας εκφράζει και εμάς. Να γίνει ένα χωροταξικό, να απαγώσουν τα πάντα και μετά ανάλογα να προχωρήσουμε. Όπως επίσης θα ήθελα να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική εκπροσώπηση για τις Κυκλάδες, όπου οι Κυκλάδες, έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρουμε όλοι, είναι το διαμάντι του Αιγαίου. Μια συνολική λοιπόν εκπροσώπηση, μια συνολική επιτροπή από τις Κυκλάδες, η οποία θα έχει μεγαλύτερη δύναμη προς τα Υπουργεία και προς κάθε φορέα που θέλει ο Βέα να φέρει το σύνολο των νησιών. Το σύνολο των νησιών. Όχι τόσο κοπημένο,
Γιατί αυτό αφορά έτσι όπως πάει το πράγμα για το σύνολο των Δημοσίων. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε. Επειδή ουσιαστικά μπορεί να φαινόμαστε οι τέσσερις ότι έχουμε το πρόβλημα, και το ξέρεις εδώ, εδώ, αλλά εγώ θεωρώ ότι η διάσταση που πάει να πάει το πράγμα. Έρχεται και κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο σύνολο των νησιών, όλες οι Κυκλάδες. Από όλες οι Κυκλάδες λοιπόν να υπάρξει μια κοινή επιτροπή η οποία θα μπορεί να επιταχθεί σε οτιδήποτε κακό έρχεται στο νησί. Για το. Δεν θέλω να ανοίξουμε διάλογο, Δημήτρη, γιατί θα είναι πολύ μεγάλος ο διάλογος. Απλά το περιφερειακό πάρκο θα ήθελα να το διαβάσεις προσεκτικά και μετά θα δούμε αν αυτό ήταν κάτι που θα βόλευε το νησί, έστω και σε ένα κομμάτι. Και είμαστε υπερήφανοι που το ακυρώσαμε. Εγώ είπα αντικαταστήσει το ίδιο που ακυρώσαμε. Αυτό θέλει συζήτηση. Συζήτηση, γιατί η περιφέρεια, το επαρχείο, πέντε χρόνια δεν πρέπει να κάνουμε από κοινού κάποια πράγματα. Το επαρχείο να βάλει και αυτό τις προτάσεις του, η περιφέρεια το ίδιο και να το συζητήσουμε. Δεν καθόμαστε στο τέλος. Πρώτα ήθελα να πω μια ερώτηση, επειδή το έθεσε ο Δήμαρχος και πραγματικά είναι και εύλογος ο προβληματισμός του. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί δεν το ξέρω, δεν έχουμε και επίσημη πληροφόρηση. Εμείς το έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή μια γενικότερη πληροφόρηση. Ποιες αποφάσεις, επειδή αυτή η ιστορία δεν ξεκινάει χθες, ξεκινάει και πολύ παλαιότερα από την προηγούμενη δημοτική. Δηλαδή, ούτε τι κάνει την προηγούμενη, την προηγούμενη δεν ξέρω και πόσο πίσω πριν την ενοποίηση. Ναι, πριν την ενοποίηση. Και με την ενοποίηση. Λοιπόν, πόσα αεολικά πάρκα έχουν εγκριθεί με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ήταν ένα προβληματισμό από τη συζήτηση. Πραγματικά θα ήθελα να το ξέρω. Πόσα είναι αυτά που έχουν πάρει ομόφωνη απόφαση. Ξέρω δηλαδή ότι αυτό που ξέρω είναι ότι το μεγάλο πάρκο στο Μακροτάνταλο έχει πάρει ομόφωνη του Δήμου Ιδρύου. Αν είναι σωστά. Το ξέρω έτσι, όχι επίσημα, το έχω ακούσει. Ποιο άλλο έχει πάρει. Επειδή πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι αποφασιστικό. Άρα δεν είναι να εγκριθεί. Όταν όμως. Το βασικό αίτημα της απόφασης περιφέρειας που εμένα με πλήσει απόλυτα σύμφωνο είναι ότι να γίνει η επικαιροποίηση του χωροταξικού, να γίνει πραγματική διαβούλευση και να λάβουν την άποψη της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το χωροταξικό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, να επικαιροποιήσουμε. Συγγνώμη. Όταν έχει για αδειοδοτήσεις που έχουν τελεσυνδικήσει και έχουν μπει στη φάση της εγκατάστασης, ομόφωνη απόφαση του τοπικού δημοτικού συμβουλίου ή του ενιαίου. Αυτό ουσιαστικά έχει νομοδοτήσει την τοπική κοινωνία. Μπορεί να μην είναι στα πλαίσια του χωροταξικού. Συμφωνούμε τώρα γιατί διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Εγώ απλώς ήθελα να ξέρω. Λες ενημερωτικά. Ενημερωτικά. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένας προβληματισμός πραγματικά πολύ σημαντικός. Δηλαδή, όταν έχει έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει νομοδοτήσει για μια περιοχή και λέει συμφωνώ να γίνει ένα πάρκο. Δεν μπορεί να το δηλαδή, να έρθει μετά και να λες δεν συμφωνώ. Είναι σαν να λέει τον ίδιο στον εαυτό. Και λέω πόσα είναι αυτά τα πάρκα. Για τα οποία είτε οι παλιές δημοτικές ενότητες γνωμοδότησαν, είτε γενικά ως ενιαίος δήμος. Εγώ δεν το γνωρίζω. Και να σου πω δεν γιατί, έχω την πληροφόρηση. Και γιατί να το σου λέω, σε αυτό που έχει ήδη τελεσυνδικήσει και αδειοδοτηθεί, η επικαιροποίηση του χωροταξικού μπορεί να έχει σχέση με τα ανταποδοτικά και όχι με την κατάσταση. Αλλά μπορεί να είναι και ήδη. Αυτό είναι η αρμοδιότητα της επιτροπής που συμμετέχει. Το πράγμα δεν ξέρω ποιος το επισεργάζεται, η τεχνική υπηρεσία, ο κύριος Γιαννής, να μας δώσει. Για μας είναι μια σημαντική πληροφορία ότι σε ποιες περιοχές, ξέρω για το Φραγκάκι και έχω ακούσει για παράδειγμα, ότι υπήρξε θετική γνωμοδότηση, δεν ξέρω αν ήταν από τη Δημοτική Ενότητα από τον ενιαίο Δήμο. Αυτές οι δύο περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Άλλη μία. Στο καλυβάρι της ΔΕΗ, προς αντικατάσταση των παλαιών μικρογενειακών δομικών. Αυτό, ναι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 8 ή 11 μεγαβάτ συνολικά. Αυτή ήταν και η άλλη που είχαν συμφωνήσει λόγω της ΔΕΗ, που ήθελε να βγάλει μέσα από το χωριό της Αναγκαλίας και να τις στήσει κάπου αλλού, λιγότερες και με πιο περισσότερη ισχύ. Που είχα καταλάβει της ΔΕΗ αυτό. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή εκπαραγωγικόμαστε, άρα είναι αυτά που περίπου και εγώ ξέρω, γιατί αυτό νομίζω είναι μικρό παραπάνω. Με 8 ή 11, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πολύ μικρό.
Προφανώς αυτό θα είναι ένας προβληματισμός, γιατί το να λες να διακόψω σε κάτι που είναι ήδη αδειολογημένο και έχει τηρήσει όλες τις προηγούμενες διαδικασίες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, και εμείς ως Δημοτική Παράταξη, και το γνωρίζετε και από παλιά, είναι πολύ μεγάλη ευαισθησία μας πάνω στο θέμα των βιομηχανικών, των ΒΑΠΕ, δηλαδή των βιομηχανικών ενωτικών πάρκων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο τοπίο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εμείς πραγματικά με πολύ προσοχή και με πολύ μεγάλο προβληματισμό αντιμετωπίζουμε το θέμα, δεν κάνουμε λαϊκισμό. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα πώς έρχεται, πώς το μέλλον έρχεται προς τα μας και αυτό πρέπει να το δούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και εγώ προσωπικά, αλλά και σύμβουλοι δικοί μας σήμερα παρακολουθούν τις εξελίξεις και πραγματικά το μέλλον δεν είναι τόσο ευγείωνο. Αυτό που έρχεται, ειδικά στο θέμα μέχρι το 2050, κανένας δεν μπορεί να το φανταστεί. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τι εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να κάνουμε, μάλλον να το πω διαφορετικά, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις, αλλά και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τα ωφέλη των τοπικών κοινωνιών. Γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω αν θα αφορά το ειδικό χωροταξικό μόνο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή γενικότερα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ακούμε ότι στο εξωτερικό τα αποδοτικά ωφέλη φτάνουν τις τάξεις 8 και 9%. Εδώ, όταν έχεις ευαίσθητα, τρομερά ευαίσθητα οικοσυστήματα και δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα οι δραστηριότητες επηρεάζουν άμεσα από την κατάσταση των αιωλικών πάρκων, αυτό που θα το δούμε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Προφανώς δεν διαφωνούμε και να ξέρετε, μάλλον για όσους δεν το ξέρουν, από την αρχή και στην προηγούμενη θητεία και εν όψη της αδειοδότησης που υπεγράφησε. Εγώ, επειδή και ο κ. Καπάκης και ο κ. Δημάρχος, έχω ένα ερώτημα κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, τα ίδια αδειοδοτημένα πάρκα να σταματήσουν. Η περιφέρεια, ας πούμε, τι γνώμη κομίζει γύρω από αυτό. Δηλαδή, προφανώς θα το έχουν δει, έτσι, λίγο νομικά. Απλά το θέτω σαν ερώτημα, πώς βγάζει αυτή η πρόταση. Εγώ, δεν ξέρω, να απαντήσω λίγο. Ναι. Ένα προβληματισμό μου δεν είναι αστρονομικό επίπεδο και μπορεί να έχει βάσει το που λες. Το ουσιαστικό είναι ότι αυτοαναιρούμαστε σε επίπεδο γνωμοδοτικό. Εγώ το λέω σε πολιτικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο. Ναι, σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή ξέρω ότι ο Θεοδόσης, η Αθηνά, ο Δημήτρης έχουν ψηφίσει ένα ιερικό πάρκο. Θα το έχω σταματάμε τις εργασίες οι ίδιοι άνθρωποι. Το βάζω καθαρά σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης, αυτό που εγώ σκέφτομαι στην αγωνία πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε κάτι είναι ότι παιδιά έχουμε βάλει 40, 50, τέλος. Δηλαδή και αυτό, ξέρεις, ο Λίκο όταν του δώσει κάτι να φάει μπορεί και να σταματήσει. Αν το παίζουμε γύρω εσόκι σε όλα, σου έρχεται η ξύση από το μνημόνιο. Αντίσταση, εσύ και εσύ θα του μετά. Λοιπόν, εχθές ήρθε και δεν ξέρω αν το είδατε, εγώ το αναδημοσίευσα ένα άρθρο που υπάρχει στην Καθημερινή του κυρίου Λιάλη, ο οποίος νομίζω έχει σχέση κρατάει και από τον τόπο το δικό μας, ο οποίος έρχεται προφητικά τώρα εδώ πέρα να μας πει δια του εκπροσώπου όλων των επενδυτών ανεμογεννητικών ότι θα υπάρξουν και περιοχές προκειμένου να πιαστεί ο στόχος ο καινούργιος του ΕΣΕΚ, δηλαδή το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, ότι κάποιοι θα ξεπεράσουν τη φέρουσα ικανότητα. Εδώ ακόμα δεν έχουμε όρεξη σε αυτό το νησί ποια είναι η φέρουσα ικανότητα και αυτή τη στιγμή μας λένε εκ των προτέρων ότι θα περάσουν και ειδικά αναφέρει συγκεκριμένες περιοχές ακριβώς επειδή έχουν την τύχη και ατυχία να έχουν μεγάλο αιωλικό δυναμικό την Κάριστο και την Άνδρο. Άρα κατά συνέπεια για μας, για την Άνδρο, για τους Αντριώτες και αυτά το θέμα είναι υψής σημασίας, είναι αυτό για το οποίο εμείς σαν γενιά και το λέω πραγματικά με πλήρη αίσθημα ευθύνης θα κληθούμε να απολογηθούμε για τις επόμενες γενιές και για το μέλλον τι θα επιτρέψουμε και τι θα κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να υπάρξει και στο μέλλον βιώσιμη ανάπτυξη για τον τόπο. Ο Δήμος Ιδρούσα δεν έχει γνωμοδοτήσει θετικά για την περιοχή του Καπλανού. Αλλά είχε γνωμοδοτήσει το Επισκοπείο επί Ματάβε. Να βοηθήσω λίγο. Εγώ δεν το πάω συγκεκριμένα. Εγώ αυτό που θέλω να αποφύγω είναι αυτό που μου έχει περάσει μέσα από δημοτικά συμβούλια δεν έχω έτσι μέλλον. Να βοηθήσω. Μπορεί να είναι και έτσι που το πω και εμένα. Εδώ η απόφαση που λέει η περιφέρεια, το πούμε
φαίνεται ότι μας βοηθάει τον ίδιο πρόβλημα. Διότι λέει το Περιφερειακό Συμβούλιο, ζητάει την κυβέρνηση και κάθε επόμενο φορέα να ανασταλούν οι οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες. Αφού λοιπόν η απόφαση της Περιφέρειας είναι να ανασταλούν και ποιοι θα ψηφίσουν οι όχι, αλλά για να ψηφίσουν ναι, θα ανασταλούν. Είναι η απόφαση της Περιφέρειας. Ψηφίζουν να ανασταλούν. Άμα ψηφίσουν αυτό. Ψηφίζουμε για να ανασταλούν. Ό,τι λέει η περιφέρεια. Αν ψηφίσουμε το Εγώ δεν έχω ψηφίσει κάτι για αυτό. Κύριε Ράμι, λέει. Πώς δεν έχει ψηφίσει, δεν ήσουν στην περιφέρεια. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Φέρω την απόφαση που έχω ψηφίσει. Ποτέ δεν έχω. Είμαι ο μοναδικός περιφερειακός σύμβουλος που είχα μηδέν ψηφίσει. Κύριε Βασίλη, κύριε Ραδάκη. Όχι, όταν ήρθε το θέμα των ομογενειών, δεν ψηφίσατε. Εγώ δεν ψηφίσα. Μιλάω αυτό. Τώρα κάνω διάλογο. Σωστά να σα πω ότι εμείς δεν αποδεχτήκαμε τη μελέτη. Ωραία. Εγώ τώρα κάνω ένα άλλο ερώτημα. Η περιφέρεια ποτέ ενδιαφέρθηκε να όλα αυτά τα χρόνια που γινόταν το πάρτι να διοδοτήσουν, να πάρει θέση. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά. Γιατί το έκανε τώρα. Γιατί ξαφνικά ξύπνησαν τα νησιά, τα τέσσερα από τα τρία τα νησιά, εμείς κοιμόμαστε ακόμα. Όπως δεν έχει κυρία όπως είπε και την δεν είχε πάρθει ποτέ απόφαση από εδώ πέρα. Δεν είχε πάρθει. 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 Σε επίπεδο κοινωνία. Δεν είχε πάρθει. Δεν είχε πάρθει. Δεν είχε πάρθει. Είπαν μπήκε ποτέ μπροστά ο Δήμο να μαζέψει τον κόσμο και να του πει πέντε πράγματα. Αυτό εδώ. Σαν Δήμο έχετε πάρει απόφαση. Τώρα η περιφέρεια γιατί κόπτεται νομίζει. Προσχηματικά το κάνει. Γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα. Ο κάθε περιφερειάρχης είναι ο επόμενος υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων και πάει λέγοντας ιστορία. Αυτό έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς πάει το η ιστορία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω λίγο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η απόφαση περιφέρειας δεν θα πάει χαμένη. Θέλω να πιστεύω ότι αν όλοι φροντίσουμε να την υποστηρίξουμε, πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε κάποια ωφέλη. Προς γνώση του σώματος, θα ήθελα να πω. Μια και είπατε για τα αεολικά, ότι όταν ψηφίσαμε, και αυτό ο Γιάννης μπορεί να το ψάξει να το βρει στις αποφάσεις, όταν ψηφίσαμε θετικά για το μικρό αεολικό της ΔΕΗ, που είναι για την κατάσταση του αεολικού που είναι μέσα στο Καλυβάρι, στο χωριό, τότε είχαμε πει να πάρει η ΔΕΗ και τις ανεμογεννήτριες, τις μικρές αυτές που είναι μέσα στο χωριό, δηλαδή να τις αποξηλώσουν για να στήσουν το άλλο. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι στη θητεία 14-19, μία φορά είχε έρθει θέμα. Ήταν του Κοπελούζου τα τέσσερα αεολικά πάρκα και εκείνη, Βασίλη, που θέλω να πω ότι σαν Δήμος κάναμε μαζί με τους άλλους μια κοινή προσπάθεια. Και την περιφέρεια. Και την περιφέρεια, βεβαίως, ναι. Μια κοινή προσπάθεια και την περιφέρεια, ναι, που είχαμε πάει στο Σταθάκι το 17. Το θυμάται και ο Γιάννης που ήταν εκεί σαν Γενικός Γραμματέας, ήσουν εκεί στον Υπουργό μέσα. Αυτή είναι η απάντηση στον Βασίλη και για τον Μαχαιρίδη και για τον Δημάρχο. Και οι δύο εντάξει, okay. Και θέλω να πω λοιπόν ότι τότε είχαν πάρει μια απόφαση, προσφύγαμε στα δικαστήρια μέσω ενός δικηγόρου, ο οποίος ήταν για περιβαλλοντικά θέματα πάρα πολύ καλός, είχε κερδίσει και μια υπόθεση στη Σκύρο, μια μεγάλη υπόθεση τότε. Τον είχαμε επιλέξει αυτόν και ήδη το θέμα ακόμα απλά δεν έχει από το ΣΤΕ, νομίζω δεν έχει πάρει απόφαση το ΣΤΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε στα δικαστήρια για αυτά τα αεολικά πάρκα του Κοπελούζου. Και δεν είχε έρθει τίποτε άλλο στη θητεία μας 14 με 19. Και αν ψάξει ο Γιάννης, θα το ήθελα Γιάννη να το βρεις παρακαλώ, όταν ερχόντουσαν για γνωμοδότηση θέσεις για αεολικά πάρκα, που ήταν σε όλα αρνητικά από το Δήμο του 10-14, τότε εισηγούμασταν και μάλιστα εμείς ως αντιπολίτευση και φυσικά το είχε αποδεχτεί όλο το σώμα, εισηγούμασταν να γίνει μια συνολική μελέτη όπου να έλεγε πόσες, ποια είναι δηλαδή η φέρουσα ικανότητα της Άνδρου, πού, πώς και γιατί. Έτσι ώστε να έχουμε ένα στοιχείο στα χέρια μας. Το είχαμε συγκεκριθεί από τότε. επειδή ακούγεται συνέχεια ότι ο λαός της Άνδρου κοιμάται και το θεωρώ πολύ παρεξηγήσιμο αυτό, από τη στιγμή και δεν θέλω να λαϊκίσω και ούτε θέλω να θέσω υποψηφιότητα αυτή τη στιγμή για κάτι άλλο εκτός από το Δημοτικό Σύμβουλο που είμαι. Θεωρώ ότι εφόσον ο κόσμος Άνδρου ήταν ανενημέρωτος,
δεν είχε και το δικαίωμα και δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί και να αντιδράσει σε αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή. Να βγει στα κάγκελα και να αρχίσει να φωνάζει. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση γενικότερη, σαν και αυτές τις τελευταίες που κάνει αυτή τη στιγμή και ο Δήμος και οι φορείς που έχουμε ενωθεί για αυτόν τον σκοπό. Και αν έρθουν και πούνε και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι κάναν κάποιες ενημερώσεις αυτό το διάστημα, δηλαδή κάποιες συζητήσεις και συγκεντρώσεις, ήταν ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πριν μερικά χρόνια ήταν υπέρ των αναμνημητριών. Όταν λοιπόν έχεις τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι πριν από μερικά χρόνια ως περιβαλλοντολόγοι ήταν υπέρ των αναμνημητριών και ξαφνικά τους βλέπεις να είναι απέναντι, σαφώς υπήρχε μια φοβερή σύγχυση όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε ακριβώς ότι ανοίγει, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Βλέπουμε και ποιες είναι πλέον οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης κυβέρνησης, η οποία από τα πιο επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή έχει υποθεί, όπως έχει υποθεί και για τα απορρίμματα ότι θα λύσει το θέμα. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Έχει υποθεί και βεβαίως έχουν υπογράψει και τα μνημόνια ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε ανεβάσει το ποσοστό στις ΑΠΕ από το 15-20% που είναι αυτή τη στιγμή στο 60%. Άρα περιμένουμε εξελίξεις. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε πεδίο δόξη λαμπρό. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι ο λαός της Άντου δεν κοιμάται και αυτή τη στιγμή συμμετέχει παρακολουθώντας και τα δημοτικά συμβούλια και όλες τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Κοιμάται και το κοιμήσετε. Να πω λίγο κάτι γιατί έχει δίκιο και όλος αυτό. Πέρα ότι είναι προσβλητικό. Θα πω το εξής. Γιατί πάμε να κάνουμε πάλι ένα χυλό που δεν θα βγάλουμε άκρη. Η σημερινή συνεδρίαση δεν έχει τόσο την έννοια της ιστορικής αναδρομής. Έχει το νόημα το να καταλάβουμε πόσο κρίσιμη είναι η στιγμή τώρα και πόσο είναι η ανάγκη να ενημερωθεί ο κόσμος. Όχι μόνο για τα κανάλια, αλλά και πιθανόν να φέρουν και τους επενδυτές να ενημερωθεί, αλλά πάνω απ' όλα να αποφύγουμε αυτό που έχουμε εμπειρία εμείς οι ίδιοι. Και μπορεί να μην την έχουμε εμπειρία από κοντά, την έχουμε από το πλοϊκό. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στην Κάριστο δεν ταιριάζει στο νησί μας. Άρα δεν είναι σε επίπεδο μόνο ενημέρωσης, είναι σε επίπεδο να κάνουμε μία εκκίνηση πραγματικά να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Και γι' αυτό μίλησα στην αρχή και για συνένωση με την περιφέρεια και με το σύνολο των νησιών, γιατί η διάθεση που υπάρχει βλέποντας την αναμνημητρία ως επένδυση είναι να χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο οι όροι χωροθέτησης. Και αυτό πρέπει να προλάβουμε. Θεωρώ να κάνω και εγώ μια συνιστορά, ας πούμε, στο δημόσιο διάλογο και στη διαβούλευση του σώματος σήμερα, να προτείνω κάτι πρακτικό. Θα πρότεινα η Επιτροπή που έχει συσταθεί από τη στιγμή που τίθεται στο τραπέζι το αίτημα της ανέβρεσης των αιωνικών πάρκων των οποίων έχει το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα επιπρόσθετα, αν αυτό είναι μια πληροφορία που τη χρειαζόμαστε, θα πρότεινα να δούμε λίγο, να χαρτογραφήσουμε γενικά το θέμα και να δούμε το σύνολο των αδειοδοτήσεων στο νησί. Εγώ από μία έρευνα που έχω κάνει, έχω δει ότι είναι 15 ή και περισσότερες οι αδειοδοτήσεις αυτή τη στιγμή στην Άδρα των αιωλικών σταθμών. Επίσης, ακούμε διάφορα νούμερα για τον αριθμό των ανεμογεννητριών. Ακούμε 300, 600 με βάση το νέο χορταξικό βέβαια. Εγώ από μία έρευνα πάλι που έκανα θεωρώ ότι είναι γύρω στους 100, νομίζω 95, και μετά το επόμενο βήμα είναι να δούμε πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί, που πρέπει να είναι λιγότερες, πρέπει να είναι περισσότερες από τις μισές μέχρι τώρα, πρέπει να είναι 50 κάτι. Και αφού έχουμε όλη αυτή την πληροφορία, αν πρόκειται να δημιουργηθεί μια αντιπρόταση, όπως λέμε, του ότι δεν μπορούμε να πούμε όχι σε όλα και η αντιπρόταση είναι να πούμε ναι σε κάποιες, τότε θα τεθεί το ερώτημα στο πόσες τελικά θέλουμε. Άρα για να δημιουργήσουμε μια αντιπρόταση, θα πρέπει να έχουμε στο τραπέζι κάποιες πληροφορίες. Αν μπορείτε δηλαδή η Επιτροπή ή δεν ξέρω η Δημοτική Αρχή, εσείς Δήμαρχε, στο επόμενο συμβούλιο ή στην επόμενη συνεδρίαση για αυτό το θέμα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας. Και για να κλείσω, επειδή αναφέρθηκε η ιστορικότητα, εγώ επειδή έψαξα και τα σχήματα πίσω από τις αδειοδοτήσεις, έχω φτάσει μέχρι το 2001. Εγώ μια ερώτηση να κάνω. Αν μας έχετε προσεγγίσει άλλη για την δράση για τις ανεμογεννήτριες. Μας έχουν.
Ουσιαστικά η συσπήρωση και η δράση κινεί με τα νησιά για να πληθεί βάσει τη πρόταση του Μιλούζου που αφορά και τα αυτά που ακούσαμε την Κυριακή. Κύριε Γιάννη, να σας δώσω λίγο μια ενημέρωση από το παρελθόν και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, γιατί έχω μπροστά μου εδώ και ένα πρακτικό από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου συνταυτίζεται πλήρως το αίτημα που είχε κάνει τότε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο αίτημα των τεσσάρων νησιών, όπως αντίστοιχα το παρόν το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου, με τα αντίστοιχα της Τίνου, της Νάξου και της Πάρου, είχαν πάρει αρνητικές αποφάσεις στην προοπτική εγκατάσταση των φαραωνικών νεολογικών πάρκων. Υπάρχει δηλαδή το 17 μια συμπόρευση ακόμα και της ΚΕΔΕ, άρα η περιφέρεια δηλαδή ήταν και τότε Βασίλη Καπαδόκη σε σέναν και τώρα ας πούμε με την πρόσφατη απόφαση του 19 και δεν λέω απλά για να εξάρω με τον Χατζημάρκο και τη διοίκησή του, λέω την αλήθεια. Λοιπόν, ταυτόχρονα εγώ θυμάμαι ότι αυτό που ελέγχθηκε από κάποιον ότι ήταν μια ομόφωνη αν θέλεις στάση του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν το κάνει τώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο, το έκανε και παλιά και επί Μαχαιρίδη. Ένα το κρατώμενο. Δεύτερο, επειδή αναφέρθηκε και εδώ πέρα μέσα για αυτή την περίφημη επιτροπή όπου έχει οριστεί από το Δήμο Άνδρου και εγώ έχω αναλάβει την ευθύνη, και είναι το οποίο έδωνα να σας πω ξεκάθαρα και ειλικρινά, είναι ότι έγινε μία σύγκληση αυτή τη επιτροπή, μία συνεδρίαση, και στη συνέχεια προσπαθήσαμε, ο Γιάννης το ξέρει, ο Παπάκης, γιατί μιλούσε και με τον Αλέξανδρο και εγώ μιλούσαμε με τους υπόλοιπους, τον Αντωνέλο, μετά δεν μπορούσαν οι άνθρωποι εξ Αθηνών να βρουν μία ημερομηνία, λαμβανομένου και υπόψη, ενός προσωπικού θέματος που είχε προκύψει στον Αλέξανδρο τον Μαβή, ώστε αυτή η επιτροπή να προχωρήσει. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάνει, ας πούμε, σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά που έπρεπε να κάνει. Είναι εύστοχη η παρατήρηση του Σπύρου του Τσαούση που είπε ότι θα πρέπει να ρωθούν αυτά τα στοιχεία και να τα δούμε σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο το Ψωμά, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό το πράγμα, ότι ουδέποτε η Ιδρούσα τότε με την δική της διοικητική ας πούμε ύπαρξη που υπήρχε είχε γνωμοδοτήσει για τον Καμπανό. Και ένα λοιπόν το οποίο θέλω να καταθέσω κλείνοντας είναι ότι σαφώς είναι καλό ότι έστω αυτή τη στιγμή όλοι ομόφωνα από ό,τι αντιλαμβάνουμε θέλουμε να συμπράξουμε με την απόφαση αυτή του τελευταία που έχει πάρει η Περιφέρεια του Αιγαίου, και θα πρέπει πράγματι να δούμε τελικά όχι την πλήρη άρνηση κατά την προσωπική μου πια άποψη, αλλά να δούμε τι έχει προχωρήσει για να μην αυτοαναιρεθούμε, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα μέσα που στο παρελθόν, συμμετέχοντας σε άλλες διοικητικές ενότητες όπως ήταν το νησί και η διάθεσή του, έχουν έστω γνωμοδοτήσει ή αποδεχτεί, ας πούμε, εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το σωστό είναι να δούμε εάν η φέρουσα ικανότητα είναι πια και να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να πάμε με ένα ρεαλισμό που δεν πήγαμε στην προηγούμενη φορά. Και θέλω να είμαι και πολύ ειλικρινής. Εγώ στα 7 χρόνια παρουσίας μου στην Πάρο μου ζητήθηκε και συμμετείχα στην αντίστοιχη επιτροπή που είχαν κάνει οι Παριανοί. Οφείλω να το πω, παιδιά, ειλικρινέστατα, ήταν πολύ πιο δυναμική πλέον του Δήμου. Ο Δήμος ακολούθησε τους πολίτες και τους δημότες και όλοι μαζί πήγανε πιο ουσιαστικά και πιο δυναμικά. Τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή, ας πάμε κι εμείς έτσι πιο δυναμικά σαν κοινωνία και να εμπνεύσουμε ακόμα πιο ουσιαστικά την κοινωνία της Άμβρος. Αυτά από την Άμβρος. Η Άμβρος είναι το νησί το οποίο θα υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση από όλο το Νότιο Αιγαίο. Δεν μιλάω για το Βόρειο, μάλλον από όλο το Αιγαίο θα έλεγα, γιατί έχει και το μεγαλύτερο αιωλικό δυναμικό. Κατά συνέπεια, η ευθύνη δήματη και σε εμάς τους πολίτες, είτε στον πολιτικό προσωπικό, αλλά κυρίως εσένα, σαν τον πρώτο πολίτη εδώ του τόπου, είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική ευθύνη, έστω και την τελευταία στιγμή. Θα παραδεχτώ και εγώ ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να γίνουν από τη δικιά μας πλευρά, αλλά δεν φτάνει μόνο να συμπαραταχθούμε με την απόφαση της περιφέρειας που θεωρώ ότι είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να πάρουμε μόνοι μας και δικές μας πρωτοβουλίες, ώστε να παρακινήσουμε και όλους τους άλλους
και να βρούμε και άλλες δυνάμεις και άλλες ομάδες πίεσης οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Στο προηγούμενο είπε ο Θεοδόσης ότι χρειάζεται μια συντονιστική επιτροπή. Μία από τις πρωτοβουλίες που κατά τη γνώμη μου, το είπα και προχθές στη συνάντηση που έγινε στο Γάβριο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συντονιστική επιτροπή από όλα τα νησιά. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Ίσως το έχουμε πει να είναι μια δικιά μας πρωτοβουλία αυτή, γιατί ακριβώς οι άνωσοι αποκτήσουν μεγαλύτερη πίεση. Έτσι ώστε και αν βρούμε και άλλους συμπαραστάτες αρχικά, αλλά και για αυτό που έρχεται, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση που είναι αυτό το ΕΣΕΚ, αυτό που διαβάζω πραγματικά για την Άνδρο, το λέω και πάλι, είναι εφιαλτικό. Και βεβαίως θα πρέπει εμείς, δεν ξέρω αν θα το κάνει η Επιτροπή, πρέπει να κάνουμε μια πρόταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε μια πρόταση να λέμε. Θέλουμε τόσο, ποια θα είναι, θα ορίσουμε τη φέρουσα ικανότητα, θα το πούμε κάτι διαφορετικό. Προφανώς στο περιφερειακό πάρκο δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να περάσει και δεν το συζητάει κανένας, αλλά σίγουρα θέλουμε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο είναι ένα μπούσουλα, ένα σχέδιο, κάτι για το οποίο να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει στο μέλλον και πάνω σε τι συμφωνούμε και σε τι διαφωνούμε. Μέχρι στιγμής δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και αν δεν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε πολύ εύκολη λύρια για τους άλλους. Αυτά θα ήθελα να πω και προφανώς συμφωνούμε και όσον αφορά τον προβληματισμό πραγματικά, όσον αφορά τον προβληματισμό για τη διακοπή ή όχι, η περιφέρεια δεν λαμβάνει υπόψη στις τέσσερα νησιά, λαμβάνει το σύνολο των νησιών και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε να είναι μια δική. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, συμπαρατασσόμεθα με την άποψη της περιφέρειας και από εκεί και πέρα, κάνουμε τα δικά μας προσωπικά πλάνα που πρέπει να τα κάνουμε και πραγματικά συμβάνει και σε εσάς. Επειδή το βλέπω τώρα που συζητάω με ειδικά με τους ανθρώπους της πίσω μεριάς, ακόμα πιστεύουμε σε αυτό που είπε ο Γιώργος ότι κοιμόμαστε με τα τσαρούκια. Κοιμόμαστε, είπε εγώ τότε με τα τσαρούκια. Δεν ξέρω αν είναι από άγνοια ή από παραπληροφόρηση. Ακόμα πιστεύουν, γιατί είχα συγκεκριμένα σήμερα από τη συζήτηση, ότι ο δρόμος του στενού θα γίνει άσφαλτος και θα γίνει μια λεωφόρο σαν μια δική οδό. 6 μέτρα βάθος, άσφαλτος, τεχνικά. Αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι στην περιβαλλοντική μελέτη. Ίσως δηλαδή αυτό που θα έπρεπε το βασικότερο και από την Επιτροπή να πούνε τα πραγματικά στοιχεία, το τι θα γίνει. Σε μια συγκέντρωση δηλαδή που θα γίνει στην πίσω μεριά να πούνε κάποιοι που μετράει ο λόγος τους, γιατί εμένα μου πούνε αύριο να ξέρει αυτός που διάβασε, να πούνε κάποιοι που μετράει ο λόγος τους και να ενημερώσουν τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Γιατί από πού θα έρθουν οι αρχογενειακές στο στενό? Από το στενό θα έρθουν. Αυτό το γράφει περιβαλλοντική. Επίσης, και άλλο ένα που θα. Που θέλω να πω στους όλους, πόσοι από τους δημοτικούς συμβούλους έχουν διαβάσει την περιβαλλοντολογική μελέτη. Ήρθατε τώρα να ψηφίσετε κάτι. Μία περιβαλλοντολογική μελέτη για τις ερωτογεννήτριες έχετε διαβάσει. Στο συγκεκριμένο ελληνικό πάρκο πρέπει να σταθούμε κάθετα αντίθετη. Και να επέμβουμε μαζικά. Ναι. Κόσμος και Δήμος μαζί, αυτοκίνητα του Δήμου, κλείνουμε το δρόμο. Πρώτα, στο συγκεκριμένο, το οποίο είναι. Γιατί την πίσω μεριά που πιστεύω ότι αν κλείσουμε το δρόμο, θα πούνε τι κάνετε εκεί. Γιώργο, γιατί υπονοείς ότι κάποια από την πίσω μεριά σε αυτήν την περίπτωση πιστεύει ότι θα μιλήσει μόνο και μόνο αντίθετα με δρόμο. Πιστεύω όπως εσύ. Ναι, υπάρχουν. Και σε επίπεδο θεσμικού οργάνου, το τοπικό συμβούλιο της Πορφύρου δεν έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Όχι, βέβαια. Θα φύγουν για το πράγμα. Ενημέρωση από επίσημα. Θα φύγουν. Γιώργο, λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Αυτό που έχει βγει σαν συμπέρασμα είναι ότι μπορεί από τον Σεπτέμβριο που συζητήσαμε, είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, παραμένουμε ανενημέρωτοι. Άρα αυτό που ζητάω και από την Επιτροπή, και θα φτιάχνουμε και μια ομάδα από ανθρώπους που έχουν διαφερθεί να οργανώσουν μια διαδικασία ενημέρωσης, όχι μόνο από αυτούς που δεν τη θέλουν, αλλά και τους ίδιους επενδυτές, για να μπορέσει ο κόσμος να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Εντάξει, και Δήμαρχε, μπορώ να κάνω μισή κουβέντα για το ΕΣΕΚ, για το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος. Αυτή τη στιγμή, καλό είναι να ξέρουμε ότι μέχρι τις 16 του μήνα υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση. Που σημαίνει ότι τα συλλογικά όργανα, ένας Δήμος, οτιδήποτε, μπορεί να επέμβει, γιατί είναι
η έκθεση που υπάρχει είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Δήμο, στα ίδια δεδοτημένα αιωλικά πάρκα, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή τη στιγμή εγώ ξαναζητάω, όπως πεις και γράφω στο πρωτόκολλο του Δήμου, να βρεθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα ίδια δεδοτημένα. Δεν τις έχω. Δεν υπάρχουν. Είναι ερωτημένες. Δεν είναι. Εγώ έχω ψάξει, δεν τις έχω βρει. Ο Δήμος μπορεί να μου δώσει, να μας δώσει. Τα links θα σας δώσουμε. Τα links. Γιατί τα ίδια δεδοτημένα, γιατί δεν υπάρχουν. Κατά δεύτερο, επειδή υπάρχει μια ενημέρωση από το 2009 στην κοινωνία της Άνδρου, τις συνεχόμενες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι κατά των ανεμογεννητριών και για να υπάρχει δημοκρατική διαδικασία στο νησί, εγώ προτείνω να γίνει μια συνάντηση από τους φορείς, από τους ανθρώπους των ανεμογεννητριών, να μιλήσουν για τα ωφέλη της πράσινης ενέργειας σε εισαγωγικά, όπως το νομίζουν, ώστε να... Δεν έχουν καλεστεί. Υπάρχουν πρωτόκολλα στις εταιρείες που υπάρχουν αιτήσεις που μπορεί να παρουσιαστούν εδώ πέρα τηλεφωνικά ή με κάποια έγγραφα στις καλεστίες. Συνήθως δεν έχουν. Να γίνει πρόσκληση σε όλους τους συλλόγους, φορείς, μουσεία, ιδρύματα στην Άνδρο να πάρουν θέση. Να ελευθερωθούν και να πάρουν θέση. Ο Δήμος έχει την πακέτα. Όλοι σας νομίζω έχετε την πακέτα στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ένα αυτή τη στιγμή. Αν πιάσουμε όλη την πακέτα, χαθήκαμε. Λοιπόν, έχει πολλές.